Και οι αστυνομικοί που έχω συνομιλήσει, αλλά και οι πυροσβέστες είναι συγκλονισμένοι με το θάνατο του 8 μηνών βρέφους στο χωριό Βασιλικά, όπου φιλοξενούταν η οικογένεια του, έκανε τις διακοπές της και ξαφνικά, όταν ο πατέρας άνοιξε την πόρτα για να βγουν από το σπίτι και να γλιτώσουν από την πλημμύρα, τα νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι, παρέσυραν το μωρό από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα στο σκοτάδι γιατί είχε διακοπεί το ρεύμα, και υπό αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες, όταν ήρθαν οι πυροσβέστες, το ανέσυραν σφινωμένο κάτω από ένα έπιπλο. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στο χωριό Αμφιθέα, όπου εκεί πέρα, μάλλον στο Μπούρτζι να σας πω πρώτα, όπου εκεί πέρα μέσα σε ένα σπίτι είχαμε την 38χρονη που βρήκαν θαμένη μέσα στη λάσπη χθες το απόγευμα αργά οι άνδρες της ΕΜΑΚ, και σκάβοντας με τα χέρια τους κυριολεκτικά και με φτιάρια μέσα στις λάσπες, ανακάλυψαν λίγη ώρα αργότερα δίπλα της και τον 42χρονο σύζυγό της. 38 χρονών η γυναίκα, 42 χρονών ο άνδρας. Πώς αυτοί είναι οι άνθρωποι στη λάσπη. Προκαλεί εντύπωση πώς δεν κατάφεραν. Σκέψου η μανία της φύσης, η μανία του νερού. Ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης να σας πω τελειώνοντας ότι ναι, στο χωριό Μπούρτζι πλέον συνεχίζονται οι έρευνες από τους πυροσβέστες για τον εντοπισμό ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από χθες τα ξημερώματα.